που έδωσε το 2010 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από 300 τεχνικές φιλαρμονικές της Ελλάδας, μόνο 5 έχουν παίξει στο Μέγαρο Μουσικής. Μας κατατάσσουν στις 10 καλύτερες Ελλάδος. Τουλάχιστον ήμασταν. Μέσα από τα διεθνή φεστιβάλ που οργανώσαμε και συμμετείχαμε, αποδείξαμε ότι παίξαμε εις άξια και μερικές φορές ήμασταν και καλύτεροι. Δίπλα στη Σουηδία, Μόσχα, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Φιλανδία, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Αγρίνιο, Καρκίδα και άλλες. Το 2009 ζήτησα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα η φιλαρμονική της ΚΟ στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στη Ρωσία. Θα μπορούσα να μιλήσω όλες για επαγγελματικές της δράσης φιλαρμονικής μας. Βρείτε τρόπο να γίνει θεσμός το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και να μην μπορεί κάθε δημοτική αρχή να το καταργεί. Η ΚΟΣ έχει γίνει γνωστή στον κόσμο μέσα από το φεστιβάλ. Δώστε στο Google τη λέξη Φεστιβάλ Φιλαρμονικών παγκόσμια και στις πρώτες θέσεις βγάζει φεστιβάλ που έγινε αστικό. Να θυμάστε ότι η μουσική της φιλαρμονικής είναι ξεχωριστή, χαρισματική και ταλαντούχοι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν χαρά και χαμόγελος πολίτες ΚΟ. Από αυτά από μένα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει στο νησί μου 45 χρόνια υπηρεσία μέσα από το χώρο της φιλαρμονικής. Κύριε Κυρίτση, θα ήθελα να μου απαντήσω σε 3 ερωτήσεις. Σίγουρα απασχολούν τα μέλη της φιλαρμονικής αλλά και τους κατοίκους του νησιού μας. Και μην ξεχνάτε ότι η φιλαρμονική είναι η ναυαρχίδα του πολιτισμού του νησιού μας. Πρώτον, τι σκοπεύετε να κάνετε με τη φιλαρμονική μας? Δεσμεύεστε όταν εκλεγείτε δήμαρχος θα επιστρέψει η φιλαρμονική στο σπίτι της? Δεύτερον, ο Δήμος προστάει στους μουσικούς την αποζημίωση που παίρνουν τα τελευταία 3 χρόνια. Ο υποφελών 3.600. Εσείς σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό? Τρίτον, σκοπεύετε να κάνετε θεσμό τα φεστιβάλ φιλαρμονικών, μια και εσείς τα ξεκινήσατε? Το παραπιτάψτε δεν έχω τελειώσει ακόμα. Αυτό είναι ένα μικρό κείμενο κατά της ψυχής από μένα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο επιτάφιος Τρίνος εξελίσσεται μπροστά μας, αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι και φίλες. Ιδού, η γύμνια των πολιτικών αντρών, η γύμνια των αιρετών, των ανθρώπων, που αναδεικνύει ο λαός μας μέσα από δημοτικές διαδικασίες. Η παντελώς αδικαιολόγητη πράξη ενός ανθρώπου, ενός πολιτικού ανδρός, στην αλλαγή και την καταστροφή κτηρίου της φιλαρμονικής μας. Ενός πραγματικού ιστορικού κτηρίου, μια τεράστια δράση στα πολιτιστικά δρόμενα και όχι μόνο του νησιού μας. Σάββατο, ώρα 12. Σταματάω με τη μηχανή μου στο αγαπημένο μου σπίτι. Έτσι αποκαλώ εγώ τη φιλαρμονική, σαν δεύτερο σπίτι μου. Βγάζω το κράνος μου και τοποθετώ στη μηχανή μου. Η καρδιά μου πάρεται. Όλοι, το κεφάλι μου, τα μάτια μου, σιγά σιγά κραίνονται. Τα βήματά μου μαχαιλικά και βαριά, με τα οποία περνάει την είσοδο για να καταλήξω στη συνέδωση που κάναμε τις πρόβες. 2 στάλες ταβώνες κιλών μικρά από τα μάτια μου. Περιεργάζομαι το χώρο για λίγο. Κατόπιν πηγαίνω έξω και πηγαίνω στο μικρό διάδρομο όπου υπάρχει μια καμάρα, κοιτάζοντας προς την θάλασσα και στην προβλία του πολεμικού, όπως συνηθίζομαι να την ονομάζουμε χρόνια τώρα. Ήταν ο αγαπημένος μου χώρος. Πόσες, μα πόσες φορές η σκέψη φιλοδοξία και τα όνειρά μου. Η ζωή μου πειραζόμουν εκεί, στο αγαπημένο χτίριο της φιλαρμονικής μας. Συγχωρέστε με. Παρέα με τους δύο υπέροχους ψηλούς φοίνικες. Που πιστεύω και αυτοί θα υπήρξαν το λάθος κάποιων ανθρώπων. Πραγματικά, είχαμε τόσο μα τόσα κοινά σημεία. Εμείς, τα παιδιά με τους φοίνικες και οι φοίνικες με τη μουσική μας. Μετά από λίγα λεπτά, αποκαμωμένος και επιτεσμένος στις σκέψεις μου και τον πόνο μου, περπατάω
και να βρεθούν στο χώρο όπως εργαζόταν παλιά η κουζίνα. Εκεί που ο αείμνηστος δάσκαλος και πατέρας μας, με ένα μικρό ηλεκτρικό μάτι, έβλεπε τον καφέ του. Δεν σας κρύβω δε ότι πολλές φορές είχε ένα εκεί και έκανα μάλιστα και παρέα ορισμένα ποντίκια. Η Φιλαρμονική, η παλιά ξύλινη πόρτα. Δεν μπορεί κανένας, αγαπητοί μου συμπολίτες, φίλοι και φίλες, να νιώσει τα συναισθήματά μας, την αφοσίωσή μας, την αγάπη μας. Πρώτον, για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, πατέρα και δάσκαλό μας. Και δεύτερον, για το συγκεκριμένο κτίριο που πάνω από 60 χρόνια στεγάζει τη φιλαρμονική μας. Εμάς, τα όνειρά μας και τη μετέπειτα εξέλιξη της ζωής μας. Αυτό είναι μια κατάσταση της ψυχής για μένα. Για να μην αναφωνάξω και πω, όπως και ο Πάντερ, αυτό που είπε ο Σουρίς πριν 100 χρόνια, «Ω Ελλάδα, πυρών χώρα, τι κάνει να βγάζεις τώρα». Ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που έχω να συμπληρώσω για το φεστιβάλ φιλαρμονικό, να γίνει ένας θεσμός, όπως είπε και ο Θέμος, να μην μπορεί να το πειράξει κανείς, με διοικητικό συμβούλιο, φαντάζομαι, χωρίς να ξέρω πολλά, ότι θα είναι νομικού προσώπου. Να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, καλλιτεχνικός διευθυντής, να γίνει κάτι πιο σοβαρό. Γιατί πιο σοβαρό, σοβαρό ήτανε, απλά εννοώ κάτι πιο οργανωμένο. Και εντάξει, και ο χώρος σίγουρα. Δεν υπάρχουν παιδιά πλέον στη φιλαρμονική που πηγαίνουν. Δύσκολα. Δεν έχει συγκοινωνία. Δεν βολεύει συγκοινωνία. Συγκοινωνία, συγγνώμη, έχει. Δεν βολεύει. Μπορείς να τα αφήσεις το παιδάκι να περπατάει τώρα 400, 500, 600 μέτρα. Στο κρύο και στη βροχή. Αυτό. Βασικά αυτά είναι τα προβλήματά μας. Αλλά θα πω ως μαθήτρια ότι δεν οδηγώ. Και ο χώρος ήταν πολύ βασικό. Μεγάλωσα μέσα στο άλλο κτίριο και το αγάπησα πάρα πολύ. Εκεί που είμαστε τώρα είναι ένας χώρος, ο οποίος δεν είναι ο χώρος μας. Δεν είναι το μέρος που ξέραμε, δεν είναι το σπίτι που μεγαλώσαμε. Θέλουμε, είναι ίσως το μεγαλύτερο μας θέλω, να γυρίσουμε πίσω. Είναι βασικό. Είναι βασικό και για το πώς πηγαίνουμε, αλλά και για το πώς είμαστε σαν ομάδα. Εκεί που είμαστε πλέον δεν είμαστε η ομάδα που ήμασταν, γιατί δεν είναι ο χώρος που ήταν ο δικός μας.